Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οτιδήποτε. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και στην πρωινή είδηση. Είμαι η Όλγα Σαμαρτζή και θα δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις της επικαιρότητας μαζί σήμερα και με την Μαργαρίτα Μαχαίρα. Καλημέρα, Μαργαρίτα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε, Μαργαρίτα, να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα. Και ναι, μετά θα ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα και θα συνεχίσουμε με την επικαιρότητα και τις υπόλοιπες εξελίξεις στον κόσμο. Ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να δούμε πρώτα το πρώτο πρωτοσέλιδο για σήμερα που είναι από την εφημερίδα Τα Νέα. Ξεκινάμε λοιπόν. Φούρνη, κουρία, φαρμακεία σπάνε το άβατο. Άδειες για μαγαζιά σε δήμους πολυτελείας. Ενιαίοι κανόνες για όλη τη χώρα σε ό,τι αφορά τις χρήσεις γης ορίζονται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι μπαίνει φρένο στις απαγορεύσεις που αποφασίζουν δήμοι και έχουν ως αποτέλεσμα σε περιοχές αμυγούς κατοικίας να μην μπορεί να λειτουργήσει ούτε φούρνος ούτε κουρίο παρότι εξυπηρετούν καθημερινές ανάγκες των δημοτών. Αυτά λοιπόν διαβάζουμε για τις άδειες. Ενώ παρακάτω διαβάζουμε πως Ελλάδα ακτεί ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ. Ένα νέο από το Μουντιάλ. Πίστη, πάθος και αλλαγές λοιπόν για την πρόκριση. Την πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στις 16 του Μουντιάλ διεκδικεί σήμερα η Εθνική Ελλάδας απέναντι στην ακτή ελεφαντοστού. Με όπλα, το πάθος, την πίστη αλλά και τις αλλαγές στην επίθεση που ετοιμάζει ο Φερνάντο Σάντος. Η ελληνική ομάδα χρειάζεται την νίκη και ταυτόχρονα να μην επικρατήσει η Ιαπωνία της Κολομβίας. Στην αριστερή στήλη στα νέα διαβάζουμε για την Κατερίνα Σαββαίδου. Αυτή είναι ο νέος Θεοχάρης. Έτσι λοιπόν την χαρακτηρίζουν τα νέα σήμερα. Τη δικηγόρο με εξειδίκευση στα φορολογικά προτείνει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εισόδων ο Γκίκας Χαρδούβελης. Παρακάτω διαβάζουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι πράσινοι περιμένουν στον Προθάλαμο. Στους μισθούς συνεχίζουμε όπου βλέπουμε μέτωπο δικαστών κατά των περικοπών. Για την παιδεία μαθητές, οι μαθητές είναι μετανάστες στις 5 Ηπείρους πλέον. Ενώ για την Τρένοσε βλέπουμε πως οι ράγες της ανάπτυξης ξεκινούν από το λιμάνι. Και μετά τα νέα να περάσουμε στο Έθνος. Διαβάζουμε στο Έθνος μικρές αυξήσεις σε εκπαιδευτικούς, καθηγητές, ΑΕΗ και νοσηλευτές. Οι νέοι μισθοί στην παιδεία και την υγεία. Τα κονδύλια θα εξοικονομηθούν από περικοπές σε υπαλλήλους υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μικρές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς των εκπαιδευτικών, των καθηγητών πανεπιστημίων και των νοσηλευτών θα φέρει η εφαρμογή των ειδικών μισθολογίων στην παιδεία και την υγεία, σύμφωνα με σχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Παρακάτω ακριβώς βλέπουμε για το τι καταγγέλει μέσω του Έθνους το μετανεωμένο στέλεχος της Χρυσής Αυγής. Επιστολή Κεραυνός λοιπόν για την ηγεσία της Χρυσής Αυγής. Με μια επιστολή κόλαφο για τις πρακτικές της ηγεσίας της Χρυσής Αυγής, πρώην στέλεχος της οργάνωσης σπάει για πρώτη φορά τη σιωπή του μετά τις αποκαλύψεις του ενώπιον των ανακριτών που χειρίζονται την υπόθεση. Στην αριστερή στήλη βλέπουμε για το βραχικύκλωμα στη ΔΕΗ καθώς πιέζει το Μαξίμου και υπάρχουν ωστόσο αγκάθια και στο ΠΑΣΟΚ. Ένταση λοιπόν στο κυβερνητικό στρατόπεδο για το θέμα της κατάτμησης της ΔΕΗ διαβάζουμε. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε για τον σημερινό αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την ακτή ελεφαντοστού. Ένας αγώνας, μία πρόκριση διαβάζουμε. Περνάμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Το σκληρό νομίσμα που έγινε μπούμεραγκ, παγιδευμένοι σε ελβετικό φράγκο 70.000 δανειολήπτες. Πήραν από το 2006 στεγαστικά δάνεια, με δέλεαρτη χαμηλή δόση, αλλά η ανατροπή της ισοτιμίας φούσκωσε τη μηνιαία καταβολή και το συνολικό τους χρέος. Απόφαση του πρωτοδικείου Ξάνθης δικαιώνει δανειολήπτη, κρίνοντας ασαφή τα ψηλά γράμματα για το συναλλαγματικό κίνδυνο. Πάμε τώρα στο Μουντιάλ, Βραζιλία-Χιλή, Ολλανδία-Μεξικό, τα πρώτα ζευγάρια στους 16. Απόψε γράφουμε ιστορία, αναφέρει ο ελεύθερος τύπος για το σημερινό παιχνίδι της Ελλάδας. Δεξιά βλέπουμε 12.000 προσλήψεις ανέργων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μέσα στον Ιούλιο. Κατερίνα Σαββαίδου, η ελεγκτής του Θεοχάρη, ανέλαβε τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Πάμε τώρα στην Καθημερινή. Ρεκόρ τουριστών και εσόδων. Άνεδος αφήξεων ξένων 21,1% το τετράμινο και εισπράξεων του κλάδου στο 27,8%. Ακόμα μεγαλύτερη λοιπόν από όσο δείχνουν τα στοιχεία για τις τουριστικές αφήξεις θα είναι η συμβολή του τουρισμού στην επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στην ανάπτυξη φέτος. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο περισσότεροι τουρίστες που θα επισκεφτούν τη χώρα μας, αλλά επίσης δαπανούν περισσότερα σε σχέση με πέρυσι.
Στην αριστερή στήλη της Καθημερινής διαβάζουμε για τη συμφωνία για τη μικρή ΔΕΗ. Αποφασισμένη για τα προαπαιτούμενα είναι η κυβέρνηση. Την επόμενη Τετάρτη αναμένεται να κατανεμηθεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη μικρή ΔΕΗ μετά την προσθήκη διευκρινήσεων, οι οποίες αφορούν κυρίως ζητήματα προστασίας των τοπικών κοινωνιών και των εργαζομένων, όπως συμφωνήθηκε στην χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου. Ακριβώς από κάτω διαβάζουμε για τις μειώσεις συντάξεων των δικαστικών, καθώς το ελεγκτικό ταμείο τις έκρινε αντισυνταγματικές. Η ολομέλεια λοιπόν του ελεγκτικού συνεδρίου έκρινε χθες αντισυνταγματικές τις αναδρομικές συντάξεις από 1η Αυγούστου του 2012 των δικαστικών. Και στη δεξιά στήλη διαβάζουμε για το περιβόητο καρτέλ ηρωίνης στην Ελλάδα. Αποκαλύπτεται η μαφία της ηρωίνης στην Ελλάδα. Νέα πρόσωπα στο επίκεντρο. Βρίσκονται λοιπόν στο επίκεντρο των ερευνών αυτά τα νέα πρόσωπα για την πολύκροτη υπόθεση της εισαγωγής στην Ελλάδα συνολικά 21 τόνων ηρωίνης. Στην εφημερίδα των συντακτών τώρα βλέπουμε για το εξπρές των νομοσχεδίων, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ προωθούν άρον-άρον κρίσιμα νομοσχέδια. Χωροταξικό, ψηφίζονται μέχρι την 5η ρυθμίση που επιτρέπουν παντού επιχειρηματικές εγκαταστάσεις. Δημόσιο, ο νέος τρόπος επιλογής διευθυντών και προϊσταμένων θα επαναφέρει το κομματικό κράτος. Μικρή ΔΕΗ, συζητείται το σχέδιο νόμου, αντιδράσει από την αντιπολίτευση και τους εργαζόμενους που εξήγηλαν απεργίες. Αριστερά βλέπουμε για το ελεγκτικό συνέδριο, τα καλά και συμφέροντα και κλεισμένων των θυρών η ολομέλεια του ανώτατου δημοσιονομικού δικαστηρίου αποφάσισε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές στους συνταξιούχους δικαστικούς. Η απόφαση προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, αφού πρέπει να επιστραφούν περισσότερα από 150 εκατομμύρια ευρώ. Στο Ιράκ τώρα διέρηκε βασίλευε, η Ουάσιγκτον ζήτησε από τον Νούρι Αλ Μάλικι να ορίσει κυβέρνηση εθνικής ενότητας για να αποφευχθεί θρησκευτικός πόλεμος μεταξύ Σιητών και Σουνιτών, καθώς η επέκταση των ανταρτών απειλεί την περιοχή με επαναχάραξη συνόρων, αστάθεια και διάχυση της κρίσης στις γειτονικές χώρες. Στο Μουντιάλ του 2014 τώρα, Αστοβάλιο Καρνέζης είναι ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών. Ο Σάντος πιστεύει πως η εθνική μας έχει μέλλον μπροστά της, αλλά ψάχνει τον γκολ που λείπει από τα ως τώρα παιχνίδια της στον απόψινό όλα ή τίποτα αγώνα με την ακτή ελεφαντοστού. Κανονικά και οι δύο τουρές στο παιχνίδι, τον Σαμαρά Σέντερ Φορ και τον Χρυστοδουλόπουλο αριστερά, σκέφτεται ο Πορτογάλος. Συνεχίζουμε με την ελευθεροτυπία, fast track και σωριδό νομοθέτηση στο όνομα της Τρόικας. Τσιμέντο όλα χωρίς κανόνες. Καταργούν τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Σβήνουν ό,τι εμποδίζει την επέλαιο στο ελληνικό, τις ακτές και τα βουνά. Μετά τα πολυοδομικά παίρνει σειρά όμως και η μικρή ΔΕΗ. Αφού έκλεισαν τη Βουλή λοιπόν με δικαιολογία την έλλειψη νομοσχεδίων, άρχισαν τώρα να καταθέτουν σωριδών για να μην χαθούν κοινοτικά κονδύλια και να πάρουμε τη δόση. Συνεπώς, fast track νομοθέτηση παρά τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για επενδυτικά σχέδια και την κατάργηση όλων των ρυθμιστικών και πολυοδομικών διατάξεων που θα δημιουργούσαν προβλήματα στην επέλαση στο ελληνικό, το παράκτιο μέτωπο καθώς και τους ορεινούς όγκους. Αριστερά διαβάζουμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, δέσμη λοιπόν προτάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει καμία κατάσχεση για τα χαμηλά εισοδήματα. Η ύπαρξη κατώτατου εισοδήματος κάτω από το οποίο δεν θα υπάρχουν διαδικασίες δόσεων, κατασχέσεων, δεσμεύσεων περιλαμβάνεται το πακέτο των φορολογικών προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς από κάτω διαβάζουμε για εισαγγελέα διαφθοράς, διαχειριστικός έλεγχος σε δύο και ΑΕΗ και ένα ΤΕΗ. Πάρτι σε μονιμοποίηση συμμετέρων, εξαφανίσεις κονδυλίων εκατομμυρίων και άλλες ατασταλίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια μακρόχρονης έρευνας στα 3 ΑΕΗ και ΤΕΗ της Θεσσαλονίκης. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα διαφθοράς Αργύρη Δημόπουλο. Και παρακάτω βλέπουμε για τους κρατούμενους, από τους κρατούμενους απεργία πείνας για την φυλακή Γκουαντάναμο. Με απεργία πείνας σε όλες τις φυλακές της χώρας, οι κρατούμενοι ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τη δημιουργία φυλακών υψής της ασφαλείας στον Δομοκό. Ζητούν ακόμη οι άδειες και αναστολές να αποτελούν αναφέρετο δικαίωμά τους και να εφαρμοστεί η ισονομία για όλους. Και ακριβώς δίπλα βλέπουμε για τον σημερινό αγώνα αναφέρεται στις Εθνικής Ελλάδος σήμερα. Η Εθνική λοιπόν ψάχνει γκολ πρόκριση. Η κρίσιμη μάχη λοιπόν στις 11 απόψε με το πρώτο της μουντιακό γκολ που υπό προϋποθέσεις αν είναι νικηφόρο μάτς και αν την ίδια ώρα δεν κερδίσει η Ιαπωνία την Κολομβία θα της χαρίσει την πρόκριση στους 16. Στην εφημερίδα Δημοκρατία τώρα βλέπουμε με κόκκινα γράμματα ο Βορύδης ζητάει περισσότερα κονδύλια για την υγεία.
Συνεχίζουμε με απόφαση βόμβα από το ελεκτικό συνέδριο. Ενώ ο Καραμανλής είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Κάτι τρέχει με Καραμανλή. Αναταραχή από τις φαινομενικά φιλικές δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποψιάζεται μακιαβελικές μεθοδεύσεις για να χρεωθεί τις εξελίξεις που μπορεί να φέρουν πρόωρες εκλογές. Καύσωνας βλέπουμε παρακάτω από αύριο, στους 39 βαθμούς Κελσίου, το θερμόμετρο έως την Παρασκευή. Περνάμε στην ημερησία. Η μικρή ΔΕΗ δοκιμάζει τη συνοχή της κυβέρνησης. Τεστ υψηλής τάσης. Κρίσιμη συζήτηση στις 2 Ιουλίου στη Βουλή. Παραμένουν αγκάθια στο θέμα παρά τη συμφωνία σε βασικούς άξονες ανάμεσα στους δύο κυβερνητικούς εταίρους. Με 48 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργίες, κινητοποιήσεις και συλλαλητήριο προειδοποιούν οι εργαζόμενοι. Ενώ η κυβέρνηση φοβάται διαφοροποιήσεις βουλευτών κατά την ψηφοφορία. Ακριβώς από κάτω βλέπουμε την παρέμβαση της πολιτείας, την οποία προαναγγέλει ο Νίκος Δένδιας, ώρα για αναδιάρθρωση των εταιρικών δανείων. Ενώ ακριβώς από κάτω βλέπουμε για το σχέδιο και αλλαγές στο πτωχευτικό δίκαιο. Πάνω αριστερά διαβάζουμε για την εισήγηση του Γκίκα Χαρδούβελη στην κυβέρνηση και την κυρία Εκατερίνη Σαβαΐδου, η οποία θα είναι πλέον η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, αντικαταστάτρια του κυρίου Χάρη Θεοχάρη. Και ακριβώς δεξιά διαβάζουμε για το νέο χωροταξιακό στη Βουλή. Πράσινο φως λοιπόν για εμπορικές χρήσεις σε περιοχές αμυγούς κατοικίας. Θα επιτρέπεται η ανάπτυξη εστιατορίων, καφέ, ξενοδοχείων, τραπεζών και ταξιδιωτικών γραφείων σε τουριστικές περιοχές. Όχι συνεργεί στα νέα εγκλήματα είναι ο κεντρικός τίτλος της Αυγής. Στις τιμένες συνθέσεις των θερινών τμήματων, η κυβέρνηση προωθεί γενική εκποίηση δημόσιας περιουσίας, πλήρη υποβάθμιση του περιβάλλοντος και νέα συρρήκνωση του ασφαλιστικού συστήματος. Βλέπουμε την κεντρική φωτογραφία να γράφει πάνω «Πολίτε, πληροφορίες Μαξίμου». Παρακάτω βλέπουμε τρεις στους τέσσερις Έλληνες δεν θα κάνουν διακοπές. Την ώρα που η κυβέρνηση επέρεται για την αύξηση των ξένων τουριστών, οι Έλληνες, σε ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη χρονιά, θα μείνουν στο σπίτι. Ακόμη και αυτοί που θα μετακινηθούν, θα κατευθυνθούν στα χωριά τους και για μικρότερο χρόνο. Δεξιά βλέπουμε συνεντεύξεις για ημετέρους, νομοσχέδιο καταργεί τιμωριοδότηση αντικειμενικών προσόντων και εισάγει τις γνωστές συνεντεύξεις για επιλογή προϊσταμένων. Απεργία πείνα σε όλες τις φυλακές, καθώς ξεσηκωμός κρατουμένων για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας που προωθεί η κυβέρνηση. Και τέλος βλέπουμε για την Αίγυπτο διεθνής κατακραυγή για τις καταδίκες δημοσιογράφων. Τη διεθνή κατακραυγή προκάλεσαν οι εξοντωτικές ποινές κάθειρξης που επέβαλε Αιγυπτιακό δικαστήριο σε τρεις δημοσιογράφους του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera. Οι ανταποκριτές του δικτύου κατηγορούνταν για συμμετοχή στους αδελφούς μουσουλμάνους. Στον ριζοσπάστη τώρα, μονόδρομος είναι πάλι κατά της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Κατατίθεται τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ. Το κυβερνητικό σχέδιο για τη μικρή ΔΕΗ οδηγεί σε πρόσθετα βάρη τόσο για τους λαϊκούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και για τους εργαζομένους του κλάδου, προκειμένου να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση για να διασφαλιστεί η κερδοφορία των επενδυτών στον τομέα της ενέργειας. Και ακριβώς από κάτω βλέπουμε για το Φεστιβάλ Οργανώσεων των ΤΕΗ της Αττικής της ΚΝΕ. Μαζική λοιπόν είναι η συμμετοχή των νέων, καθώς εκατοντάδες νέοι επισκέφτηκαν το φεστιβάλ στον Παρουτάδικο που έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο. Αυτά λοιπόν και από το ριζοσπάστη. Στην αυτεμπορική τώρα, στους ρυθμούς της ύφεσης στα μεγέθη της βιομηχανίας, συνολικές ζημιές 1 δις ευρώ, μειωμένες πωλήσεις κατά 4%. Παρακάτω βλέπουμε 3,1 δις από τον αναπτυξιακό το 2014. Η αξία των υποβληθυσών επενδυτικών προτάσεων έχει φτάσει στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το νομοσχέδιο διαβάζουμε πάλι. Στη Βουλή οι νέες χρήσεις γης. Καταργείται η κατηγορία της αμυγούς κατοικίας της χρήσης γης, αλλάζουν τα επίπεδα χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθορίζονται νέοι κανόνες για την ιδιωτική πολεοδόμηση και τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και προωθείται η αξιοποίηση, επέκταση εγκαταλελειμμένων και μικρών οικισμών. Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Και κλείνουμε την πολιτική μας ενημέρωση με την Εσπρέσο.
όπου διαβάζουμε για το τι λέει ο αξιωματικός που κατηγορείται για υπεξαίρεση 300.000 ευρώ από τη λέσχη της Γαδά. Ρομπέν των δασών τον χαρακτηρίζει Εσπρέσο, δεν έφαγα τα λεφτά στο τζόγο, έδινα άτοκα δάνεια σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους μου. Ο 50χρονος περιμένει τους αστυνομικούς να καταθέσουν υπέρ του. Και ακριβώς από πάνω διαβάζουμε για το κουβάρι της ηρωίνης, καθώς κι άλλον εφοπλιστή ψάχνει το λιμενικό. Με το καρτέλ της ηρωίνης δηλαδή θα κλείσουμε τώρα την πολιτική μας ενημέρωση. Να δούμε όμως και μερικές ειδήσεις και από τον αθλητικό χώρο. Mm-hmm. Ξεκινάμε από την εφημερίδα Sport Day. Διαβάζουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Sport Day, λίγα λόγια και μια μεγάλη φωτογραφία. Ελλάδα ακτή ελεφαντοστού στις 11 στον Nova Sport 94,6. Πάμε σαν άλλοτε. Σαν άλλοτε διαβάζουμε εδώ πέρα. Οπότε ένα πρωτοσέλιδο αφιερωμένο στο Μουντιάλ. Στην εφημερίδα Γκολ τώρα, κεντρικό θέμα πάλι η εθνική που παίζει σήμερα με την ακτή ελεφαντοστού στις 11. Στο 16ο παιχνίδι του, σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, ο Γιώργος Καραγκούνης, συνδετικός κρίκος όλων των μεγάλων στιγμών της εθνικής, γνωρίζει τα κατατόπια των ιστορικών θριάβων. Σήκωσέ μας είναι ο κεντρικός τίτλος. Περνάμε στο φως των σπορ. Όρκος νίκης από τους παίκτες της εθνικής μας για τον αποψινό αγώνα ζωής ή θανάτου με την ακτή ελεφαντοστού. Ο αγώνας αρχίζει στις 11 στην Φορταλέζα με διαιτητή τον Κάρλος Βέρα από το Εκουαδόρ. Την ίδια ακριβώς ώρα θα γίνει και το μάτς Ιαπωνία-Κολομβία. Ο Σάντος ετοιμάζει Σαμαρά για την κορυφή της επίθεσης. Στην πράσινη τώρα, για την Ελλάδα ρεγαμότο, Ελλαδάρα κάνε πάλι το θαύμα σου και εσύ Κολομβία το καθήκον σου. Η ψυχή μας, η καρδιά μας, η αύριο ενός ολόκληρου λαού στο πλευρό της εθνικής μας που θέλει νίκη επί των Αφρικανών για να περάσει για πρώτη φορά στην ιστορία στους 16 του Μουντιάλ. Έτσι προκρινόμαστε ακόμη και με νίκη της Ιαπωνίας. Περνάμε στην ώρα των σπορ. Στην Αθήνα αναμενόταν τα ξημερώματα. Ο Μιλοβάνοβιτς πρώτα φιξάρεται η τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και αμέσως αποφασίζουν για μτζά. Δεν αποκλείεται να γίνει ταξίδι του ίδιου του Σέρβου τεχνικού στο Βελιγράδι, Κρυσάτους και Τσιμπούρ. Ενώ από κάτω βλέπουμε πως ο Δημήτρης Καφάτος αποχωρεί από την ενεργό δράση, μιλά στην ώρα σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Ο Λαζόπουλος πήγε να κάνει ομάδα με τα ψέματα, διαβάζουμε από την ώρα των σπορ. Στον πρωταθλητή τώρα, θηρίο στη μηχανή του θρύλου, κόκκινος ο δολοφόνος των Καλαθιών, Pops Mensa Bonsu. Αναφέρει όλα για Νιάνκ και Ζινιάκ, προχωρημένες επαφές με τη Μίλαν για το μικρό Μπαλοτέλι, μάχη με τους Τούρκους της Τραμπζονσπορ για τον Άσο της Μαρσέη. Συνεχίζουμε με το Γαύρο. Θηρίο στον θρύλο, Pops Mensa Bonsu, ο δεύτερος. Για δύο χρόνια ανακοινώθηκε ο Άγγλος Σέντερ. Και ακριβώς δίπλα βλέπουμε πως ζεστό είναι το ενδιαφέρον και για Ζινιάκ. Κλείνει με Κασάμι, μιλάει για το Ιβόσεν. Ήρθε στην Αθήνα ο Ραϊολά για να τελειώσει τη μεταγραφή του Ελβετού, να συζητήσει για τον Σουηδό, καθώς και να προτείνει ακόμα έναν παίκτη. Πιο κοντά στον Φιμπόγκασον βρίσκεται ωστόσο και η Ρεάλ Σοσιεδάδ. Και ακριβώς από κάτω διαβάζουμε φυσικά για τον αγώνα της εθνικής μας, με ελληνική ψυχή λοιπόν, αγώνας τελικός της εθνικής Ελλάδας κόντρα στην ακτή ελεφαντοστού για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Θέλει μόνο νίκη η εθνική μας και να μην χάσει η Κολομβία από την Ελλάδα. Στη Live Sport τώρα, στην ακτή της δόξας, η Εθνική απόψε ξαναγράφει ιστορία και με νίκη επί των Ιβοριανών στη Φορταλέτσα περνάει στους 16 του Μουντιάλ. Η παρέα του Τουρέ είναι το φαβορί, αλλά η ελληνική ψυχή μετακινεί και βουνά. Θα κλείσουμε την αθλητική μας ενημέρωση με την Γάτα, όπου διαβάζουμε αυλαία σε δύο ομίλους με τα βλέμματα στο τελικό της Εθνικής Ελλάδας. Πληρώνουν τα γκολ και τα 2 έως 3 γκολ. 8 ειδικά στοιχήματα. Με ημιτελικούς και τελικούς σκόρ. Οι επιλογές με τρελές αποδόσεις διαβάζουμε. Και ακριβώς δεξιά, τρεις επιλογές με τον αριθμό τερμάτων και ένα γκολ στην βασική. Τέσσερις προτάσεις ωστόσο, με μεγάλες αποδόσεις από 2-10 έως και 3-50 στο σύστημα, διαβάζουμε στη Γάτα. Να δούμε όμως τώρα και τον. Να αφήσουμε τον έντυπο τύπο και να δούμε τα κυριότερα πρωτοσέλιδα από το ζούγκλα.gr. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε Ρουσφέτη με την Βούλα Αρβανιτόπουλου. Παρέκαμψε την έκθεση του ΣΕΔΙ και μπλόκαρε τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου για τους κοπανατζίδες υπαλλήλους. Πρώτο πρωτοσέλιδο λοιπόν για τον κύριο Αρβανιτόπουλο. Περνάμε στο επόμενο, το οποίο φυσικά αφορά το καρτέλ της ηρωίνης. Με τίτλο «Ασύλληπτη Βαρώνη, έρευνα των αρχών για τον ιδιοκτήτη του πλοίου Νουρουάν και μέλλον του καρτέλ ηρωίνης». Ένα
πλούσιο φωτορεπορτάζ μπορείτε να δείτε στο συγκεκριμένο πρωτοσέλιδο, στο zoogla.gr. Και πάμε και στο επόμενο. Ποιοι γλιτώνουν την εισφορά αλληλεγγύης? Εγκύκλειος του Υπουργείου Οικονομικών, βλέπουμε εδώ, η οποία προβλέπει την εξαίρεση ανέργων, αναπήρων καθώς και απολυμένων. Να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε να δούμε τις εξελίξεις από την επικαιρότητα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να δούμε τώρα τι δήλωσε ο Υπουργός Δημοσίας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τηλεόραση του ΑΜΠΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε πως θέλουμε ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο θα είναι αντικειμενικό, αξιοκρατικό και θα συνδέει για πρώτη φορά τα προσόντα του υποψηφίου με τις απαιτήσεις της θέσης. Να δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φέρνετε σήμερα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, το νέο νομοσχέδιο επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου και πώς καταλήξατε σε αυτό? Θέλουμε ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο θα είναι αντικειμενικό, αξιοκρατικό και το οποίο θα συνδέει για πρώτη φορά τα προσόντα του υποψηφίου με τις απαιτήσεις της θέσης. Καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα μέσα από μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης,
ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, με σκοπό να μπορέσουμε πραγματικά να επιλέξουμε τους ηγέτες της δημόσιας διοίκησης με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Μακριά από οποιαδήποτε κομματική χειραγώγηση και μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει να ξεφύγουμε από πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες μπορεί να είχαν στοιχεία αντικειμενικότητας, αλλά δεν τέριαζαν πάντα, δεν πάντρευαν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα του υπαλλήλου με τις απαιτήσεις της θέσης. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι πώς διασφαλίζεται από το νέο σύστημα ότι θα επιλεγεί ο καταλληλότερος προϊστάμενος. Καταρχάς, δεν υπάρχει ένας καταλληλότερος για κάθε θέση. Υπάρχει ο καταλληλότερος για τις προδιαγραφές της θέσης. Το γεγονός ότι η θέση προδιαγράφεται με σαφήνεια συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο πια χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο διαπιστώνει απλά αν ο υποψήφιος πληρεί ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της θέσης. Και στη συνέχεια έχουμε ένα στάδιο το οποίο ενσωματώνει και εξετάσεις αλλά και δομημένη συνέντευξη για να μπορέσουμε να φτάσουμε να επιλέξουμε τον καλύτερο, τονίζω, για την συγκεκριμένη θέση. Διότι αυτός ο οποίος μπορεί να είναι καλύτερος για μία θέση δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κάνει και για μία άλλη θέση. Με το νέο σύστημα καταργείται τα μόρια, είναι σωστό αυτό? Καταργούμε τα μόρια με την παραδοσιακή λογική της μοριοδότησης και του αθροίσματος των μορίων που τελικά είχε σημαντική συμμετοχή στην διαμόρφωση της τελικής κρίσης για την επιλογή του υποψηφίου. Τα μόρια παραμένουν ως το πρώτο στάδιο βασικής επιλογής, εάν δηλαδή ο υποψήφιος πληρεί ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της θέσης όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από το αρμόδιο συμβούλιο. Αποφεύγουμε όμως, και πραγματικά αυτό συνιστά και κατά την άποψή μου μια σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου, την μοριολαγνία, η οποία πολλές φορές οδηγούσε στο γεγονός ότι οι υποψήφοι οι οποίοι επιλεγόντουσαν ήταν αυτοί που ήταν πάρα πολύ καλοί στο να συλλέγουν μόρια και όχι κατά ανάγκη οι πιο κατάλληλοι για τη θέση. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο παρελθόν μοριοδοτούσαμε την συμμετοχή στα σεμινάρια ή σε διάφορους τρόπους επιμόρφωσης. Σας διαβεβαιώνω ότι στο δικό μου το Υπουργείο έχω πάρα πολλούς εξαιρετικά άξιους και σκληρά εργαζόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν τον χρόνο να πάνε να επιμορφωθούν, με αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη διαδικασία εκ των πραγμάτων να αδικούνται. Τα μόρια ήταν ένα χρήσιμο σύστημα σε μια περίοδο όπου έπρεπε να περάσουμε από ένα σύστημα παντελώς αδιαφανές σε ένα άλλο σύστημα το οποίο τουλάχιστον θα ήταν αντικειμενικό. Δεν θεωρώ όμως ότι εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αξιοκρατία έτσι ώστε να επιλέγεται πάντα ο καλύτερος για την κατάλληλη θέση. Στην επιλογή των προϊσταμένων μετέχουν και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα. Μήπως είμαστε πιο κοντά σε κριτήρια επιλογής που συνάδουν με τον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο? Και αυτό συνιστά μια καινοτομία, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να μπολιάσουμε την διαδικασία της συνέντευξης με εκπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία άλλη ατζέντα παρά μόνο να επιλέξουν πραγματικά τον καλύτερο και βέβαια θα μπορέσουν να φέρουν και με διαφορετική οπτική ματιά του ιδιωτικού τομέα που πιστεύω ότι τόσο χρειάζεται σήμερα η δημόσια διοίκηση. Τονίζω ότι το σύστημα επιλογής προϊσταμένων και ειδικά γενικών διευθυντών δεν είναι ανοιχτό σε υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ανοιχτό μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους. Το λέω αυτό διότι είχε συζητηθεί στο παρελθόν και η δυνατότητα ενδεχομένως οι θέσεις των γενικών διευθυντών να ανοίγουν και για υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν το κάνουμε αυτό. Και ένας βασικός λόγος που δεν το κάνουμε είναι διότι ήδη το σύστημα αυτό θα έρθει να εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε πολύ συρρυκνωμένες δομές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Θα εφαρμοστεί στα καινούργια οργανογράμματα των Υπουργείων, τα οποία κατά μέσο όρο συρρυκνώνουν τις θέσεις προϊσταμένων, γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηταρχών κατά 35%. Άρα θα έχουμε ήδη λιγότερους υποψηφίους για λιγότερες θέσεις και θέλαμε αυτές οι θέσεις, ειδικά οι θέσεις των γενικών διευθυντών, να μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο οι καλύτεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά έχοντας πάντα ένα φίλτρο εξωτερικής αξιολόγησης, το οποίο θα ενσωματώνει και βέλτιστες πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα. Με τις αλλαγές που προωθείτε για την επιλογή των προϊσταμένων και των διευθυντών, προφανώς θα υπάρξει και μια μείωση του μισθολογικού κόστους. Σας άκουσα προχθές να λέτε στη διάρκεια μιας ημερίδας ότι από το 2010 έως σήμερα έχει μειωθεί κατά 35% το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο. Καταρχάς είναι η συνέπεια μιας διαδικασίας συρρήκνωσης των δομών του δημοσίου,
η οποία, όπως σας είπα, έχει τελικά ως αποτέλεσμα να συρρυκνώνονται οι θέσεις ευθύνης κατά περίπου 35%. Αυτό σημαίνει ότι όταν εφαρμοστούν οι καινούριοι οργανισμοί των Υπουργείων, κάποια στιγμή το φθινόπωρο, και προκηρυχθούν για πρώτη φορά οριζόντια όλες οι θέσεις ευθύνης για τη δημόσια διοίκηση με βάση το καινούριο σχέδιο νόμου, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα είναι νόμος του κράτους σε ένα μήνα, θα στελεχώσουμε λιγότερες θέσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Εκ των πραγμάτων, θα υπάρχει και μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους από το γεγονός ότι θα έχουμε λιγότερους προϊσταμένους, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, αμείβονται περισσότερο με το επίδομα της θέσης ευθύνης, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Δεν είναι εξοικονόμηση του κόστους το πιο σημαντικό. Είναι ο εξορθολογισμός των δομών, ο οποίος για πρώτη φορά γίνεται οριζόντια στη δημόσια διοίκηση για όλα τα Υπουργεία με ένα κοινό σημείο αφετηρίας. Κύριε Υπουργέ, με μια εγκύκλειό σας πρόσφατα βάζετε τέλος στο καθεστώς των μετακινήσεων στο δημόσιο. Αναφέρομαι στις αποσπάσεις, στις μετατάξεις, ένα καθεστώς που πάντοτε δεν ήταν διαυγές. Πώς θα μετακινείται εφ' εξής ένας δημόσιος υπάλληλος? Καταρχάς, δεν βάζουμε ακόμα τέλος στο υφιστάμενο καθεστώς. Με εγκύκλειό μου ζήτησα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας ενημερώσουν για όλες τις ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν σήμερα το καθεστώς των μετατάξεων και των αποσπάσεων στη δημόσια διοίκηση. Το υφιστάμενο καθεστώς είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι αδιαφανές. Στηρίζεται συχνά σε μια προσωπική συναλλαγή, με την καλή έννοια, του υπαλλήλου με τον φορέα προέλευσης και τον φορέα υποδοχής. Εμείς φιλοδοξούμε σε ένα χρόνο από τώρα, μέσα στο 2015, να έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική αγορά εργασίας για το δημόσιο, όπου οι κενές θέσεις να προκυρήσονται με απόλυτη διαφάνεια, με μια ενιαία διαδικασία, χωρίς πολλές ειδικές και χαριστικές διατάξεις, και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να τις διεκδικήσουν, να μπορούν να τις διεκδικούν επί ίσης όρης με όλους τους άλλους. Αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό με το υφιστάμενο σύστημα, αλλά ο σκοπός μας είναι να χαρτογραφήσουμε όλο αυτό το εύρος των ειδικών διατάξεων. Κατά την εκτίμησή μου, θα καταργήσουμε πάρα πολλές από αυτές για να πάμε επιτέλους σε μια ενιαία αγορά εργασίας για τις μετακινήσεις στο δημόσιο, αποσυνδεδεμένη αυτή η διαδικασία από το φόβο των απολύσεων. Διότι η κινητικότητα την οποία φανταζόμαστε στο δημόσιο δεν είναι μια τιμωρητική κινητικότητα. Είναι μια κινητικότητα η οποία θα επιβραβεύει την διάθεση του υπαλλήλου να μετακινηθεί από μια υπηρεσία στην άλλη και δεν θα είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας η οποία ενδεχομένως στην κατάληξή της θα έχει και την απομάκρυνση από το δημόσιο. Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, για έναν μόνιμο μηχανισμό κινητικότητας. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ όμως και μάλιστα μέλη της κυβέρνησης φαίνεται να θέτουν επισήμως ζήτημα να καταργηθεί η διαθεσιμότητα. Τι απαντάτε? Σόρτο, η διαθεσιμότητα έτσι όπως την ξέρουμε τελειώνει στο τέλος του 2014. Όπως τελειώνουν και οι ποσοτικοί στόχοι των απολύσεων. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει με απόλυτη σαφήνεια. Και αποτελεί και συμφωνία την οποία μπόρεσα εγώ προσωπικά να διαπραγματευτώ με την Τρόικα. Η διαθεσιμότητα ήδη έχει ολοκληρωθεί. 25.000 υπάλληλοι έχουν περάσει μέσα από αυτήν την διαδικασία. Αρκετοί έχουν επανατοποθετηθεί. Κάποιοι βρίσκονται σε φάση διεκδίκησης μιας άλλης θέσης στο δημόσιο και κάποιοι υπάλληλοι από αυτούς που είναι στη διαθεσιμότητα θα απομακρυνθούν. Αυτό όμως το κεφάλαιο κλείνει στο τέλος του 2014. Δεν έχουμε ποσοτικούς στόχους απολύσεων για το 2015 και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό διότι μας επιτρέπει να εστιαστούμε με πολύ μεγαλύτερη προσήλωση σε ουσιαστικές και ποιοτικές μεταρρυθμίσεις όπως είναι το καινούριο σύστημα επιλογής προϊσταμένων για να επιβεβαιωθούν πραγματικά οι άριστοι στο δημόσιο, για να είναι οι καινούργοι γενικοί διευθυντές και τμηματάρχες οι φορείς μιας νέας κουλτούρας για το δημόσιο, να μπορούν να είναι αυτοί που θα υλοποιήσουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις τις οποίες σχεδιάζουμε για την ελληνική δημόσια διοίκηση. Κύριε Υπουργέ, πολλές φορές δίδεται η εντύπωση ότι είστε ο μόνος ή από τους λίγους που θα έλεγα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τραβάτε το κάρο των μεταρρυθμίσεων στο δημόσιο τομέα. Αλήθεια, αισθάνεστε μόνος, αισθάνεστε όσο μοναχικός μεταρρυθμιστής αυτής της κυβέρνησης? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ υλοποιώ κεντρικές κυβερνητικές αποφάσεις. Επειδή προείσταμε ενός οριζόντιου Υπουργείου, πρέπει να συνεργάζομαι με όλους τους άλλους υπουργούς για να μπορούμε συλλογικά να υλοποιούμε τους στόχους τους οποίους έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Ο υπουργός δεν έχει ατομική ατζέντα. Ο υπουργός μπορεί να έχει άποψη, αλλά ατομική ατζέντα δεν μπορεί να έχει. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση αυτή να χωρίζεται στους σκληρούς μνημονιακούς και στους φιλολαϊκούς ή στους μεταρρυθμιστές και σε αυτούς οι οποίοι είναι εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό και σας επιβεβαιώνω ότι δεν θα γίνει αυτό. Η κυβέρνηση είναι προσιλωμένη στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύω ότι πολιτικά
και για την κυβέρνηση είναι ο μόνος δρόμος διαφοροποίησης από τις ειρήνες του λαϊκισμού, των οποίων η ένταση μεγαλώνει από διάφορες πλευρές του πολιτικού φάσματος, και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει η κυβέρνηση θα υλοποιηθούν εντός των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αλλάξει ως το τέλος του χρόνου μάλιστα το ενιαίο μισθολόγιο στο δημόσιο τομέα. Θα ήθελα ένα σχόλιο σας. Είναι πολύ νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για αλλαγές στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Και είναι πολύ νωρίς, διότι έχουμε αναλάβει μαζί με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κάνουμε μια λεπτομερή άσκηση με διάφορα αναλυτικά σενάρια για το πώς ενδεχομένως το μισθολόγιο μπορεί να συνδεθεί με, παραδείγματος χάρη, με το καινούριο σύστημα αξιολόγησης, το οποίο ετοιμάζουμε και το οποίο θα ισχύσει από το 2015, και αν υπάρχει κάποια δυνατότητα σύνδεσης μισθολογικών παροχών, επιπρόσθετων μισθολογικών παροχών, με την απόδοση των υπαλλήλων. Όλα αυτά τα σενάρια είναι υπό εξέταση, όπως υπό εξέταση είναι και σενάρια διόρθωσης στρεβλώσεων που και σήμερα ακόμα υπάρχουν στο ενιαίο μισθολόγιο, και οι οποίες διορθώσεις θα πρέπει να αποτελούν προφανώς το σημείο αφετηρίας για να πάμε στο επόμενο στάδιο. Άρα είναι νωρίς να μιλήσουμε ακόμα για αυτό. Βρισκόμαστε σε ένα στάδιο συστηματικής προεργασίας και ανάλυσης των δεδομένων, που νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνεται με τόσο μεγάλη μεθοδικότητα, ώστε να έχουμε καταρχάς μια πλήρη χαρτογράφηση του τι συμβαίνει. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα. Κύριε Υπουργέ. Αυτά λοιπόν είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην διαδικτυακή τηλεόραση του ΑΜΠΕ. Για τους εφοριακούς. Οι εφοριακοί καταγγέλουν τη διάσπαση εφοριών και ΣΔΟΕ, με αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή να οργιάζει ανεξέλεγκτα τους τελευταίους 8 μήνες. Η καταγγελία αυτή έρχεται τη στιγμή που η κυβέρνηση αναζητά το νέο Γενικό Γραμματέα Εσόδων, αν και όπως είδαμε πριν, ήδη υπάρχει μία πρόταση. Πάμε ωστόσο να δούμε το σχετικό βίντεο. Την ώρα που στην κυβέρνηση αναζητούν τον διάδοχο του Χάρη Θεοχάρη στην Γενική Γραμματεία Εσόδων, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες έκανε παρέμβαση για την επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για αδιανόητους στόχους που θέτονται από το Οικονομικό Επιτελείο, αλλά και για την βάρβαρη πολιτική που υλοποίησε ο κύριος Χάρης Θεοχάρης. Η Ομοσπονδία των Εφοριακών σημειώνει στην ανακοίνωσή της πως δεν ευθύνονται οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών για την μη επίτευξη των αδιανόητων στόχων που θέτονται κατά καιρούς εναντίον εξαθλιωμένων οικονομικά πολιτών, ειδικά τη στιγμή που το υπαλληλικό προσωπικό έχει μειωθεί σχεδόν κατά το ίμιση την τελευταία πενταετία, ενώ οι ανάγκες έχουν πολλαπλασιαστεί. Καταγγέλει δε τη διάσπαση των λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Εσόδων και του ΣΔΟΕ, υποστηρίζοντας πως είχε ως αποτέλεσμα η φοροδιαφυγή να οργιάζει ανεξέλεγκτα τους τελευταίους 8 μήνες. Ο πρόεδρος των Εφοριακών Θεότιδας Ευρυτανίας και Φωκίδας, Γιώργος Κοτρώνης, εξηγεί πως η πάταξη της φοροδιαφυγής είναι μια πολύ εύκολη υπόθεση, αλλά πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Προσπαθεί η Ομοσπονδία, και νομίζω το επιτυχάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό, να καταδείξει ότι δεν φταίει ο Γενικός Γραμματέας για την ασκούμενη πολιτική που επιβαρύνει τους πολίτες, αλλά αυτοί που νομοθετούν και ψηφίζουν, οι βουλευτές και η κυβέρνηση κατ' επέκταση, και προσπαθεί να εξηγήσει ότι όλη αυτή η ιστορία με την υπερφορολόγηση δεν είναι θέμα του Γενικού Γραμματέα, ούτε των εφοριακών και ούτε της κοινωνίας εννοείται, αλλά αυτών που κυβερνούν το κράτος. Και από εκεί πέρα καταλήγει με μια, να το πω έτσι, παρότρινση, ότι ο καινούριος Γενικός Γραμματέας, γιατί δεν έχουμε προηγούμενο, ούτε με τον προηγούμενο, ούτε ελπίζω με τον επόμενο, δεν έχουμε συγγνώμη διαφορές, αυτό που μας έκανε μια εντύπωση τεράστια με την επιλογή του πρώτου Γενικού Γραμματέα ήταν ότι ο συγκεκριμένος γραμματέας δεν είχε μεγάλη σχέση με το φορολογικό αντικείμενο. Αυτό που προσπαθεί η Ομοσπονδία να τονίσει σε αυτή την ανακοίνωση είναι ότι ο καινούριος γραμματέας δημοσίων εσόδων θα πρέπει να ξέρει τη φορολογική νομοθεσία και τη φορολογική πολιτική και τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό για να μπορέσει να είναι αποδοτικός. Πρέπει λοιπόν να ξέρει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα, ότι δεν φταίνε οι εφοριακοί ή αυτοί που καλούνται να εφαρμόσουν τους νόμους για την υπερφορολόγηση των πολιτών. Δεν φταίει ούτε καν ο Γενικός Γραμματέας. Γι' αυτό σας είπα, δεν έχουμε προηγούμενο ούτε διαφορές με κανέναν. Και ο συγκεκριμένος γραμματέας εφάρμοζε την κυβερνητική πολιτική, δεν νομοθετούσε. Και βούληση για την πάταξη της φοροδιαφυγής, από ό,τι καταλάβαμε, δεν βλέπετε. Κοιτάξτε, αυτό είναι σαφέστατα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Απαιτεί μόνο μία ενέργεια, πολιτική βούληση. Τίποτα άλλο. Είναι πολύ εύκολο να παταχθεί φοροδιαφυγή, αρκεί να θέλουν. Άρα δεν θέλουν. Οι τρόποι οι οποίοι επιλέγονται μας οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι μάλλον δεν θέλουν με τον τρόπο που εμείς σαν Ομοσπονδία και σαν εργαζόμενοι στο Υπουργείο Οικονομικών προτείνουμε. Και έχετε καταθέσει, ναι, αυτό θα σας έλεγα, προτάσεις, πολλές. Πάρα πολλές συγκεκριμένες, με παραδείγματα, με πράγματα τα οποία φτάνουν σε πολλές λεπτομέρειες. Αρκεί να πούμε ότι μια εφαρμοσμένη πολιτική που εφάρμοσε τις τελευταίες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας ήταν η σε εισαγωγικά, όπως λέμε εμείς, διάλυση του ΣΔΟΕ, με την έννοια ότι πήρε τον προληπτικό έλεγχο από το ΣΔΟΕ, τον μεταβίβασε στις εφορίες που ήταν ανέτοιμες και χωρίς εμπειρία στον προληπτικό έλεγχο για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα για τους τελευταίους 8 μήνες η αγορά και αυτό που λέμε εμείς η διακίνηση των αγαθών να είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. Γιατί όταν μια υπηρεσία είναι έτοιμη που κάνει αυτή τη δουλειά, είναι εξειδικευμένη στο να πραγματοποιεί τέτοιου είδους ελέγχους, τους παίρνει στην ομοδότητα μέσα σε μια νύχτα και την μεταβιβάζει σε μια υπηρεσία που δεν έχει ούτε τους υπαλλήλους, ούτε την τεχνογνωσία, ούτε την υποδομή, ούτε τα μέσα, ούτε αυτοκίνητα δεν έχει να ξεκινήσει να κάνει προληπτικό έλεγχο, ή σε κάποιες άλλες περιοχές που μπορεί να χρειάζονται κάποια ταχύπλα σκάφη, δεν υπάρχουν αυτά τα μέσα, είναι αδύνατο να παταχθεί η φοροδιαφυγή τουλάχιστον όσον αφορά τον προληπτικό έλεγχο. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και τώρα να συνεχίσουμε πάλι με εξελίξεις της περιφέρειας. Συγκεκριμένα θα πάμε στην Λαμία. Στις ελλείψεις προσωπικού και κτηριακών υποδομών που αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια της Λαμίας, στάθηκε κυρίως ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριος Θανάσης Μακρυγιάννης, στη συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Δικαιοσύνη της Δευτέρα. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Με προεδρικό διάταγμα του 2013. Μειώθηκαν ενώ οι εισαγγελείς στο πρωτοδικείο Λαμίας προβλέπονταν μία θέση εισαγγελέως και τεσσάρων αντισαγγελέων, τριών αντισαγγελέων και ενός παρέδρου, πέντε δηλαδή συνολικά, καταργήθηκαν οι δύο θέσεις με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να έχουμε βαλτώσει όλες οι δικογραφίες. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα με τις φυλακές, οι οποίες φυλακές του Δομογού όταν θα γίνουν ψήσεις ασφαλείας καταλαβαίνετε ότι θα αποσχολεί μόνιμη και έναν εισαγγελέα εκεί επιπλέον. Όπως επίσης του έθεσα το θέμα για τις μείωσης κατά μία θέση του αντισαγγελέα στην εισαγγελία εφετών, ένα καθενός αντισαγγελέα εφετών. Γιατί το εφετείο Λαμίας, πρέπει να ξέρουν οι πολίτες, είναι το μόνο εφετείο που στην έδρα του είναι τρεις φυλακές. Έχουν τρεις φυλακές. Τώρα, για το θέμα αυτό, το αίτημα του Υπουργικού Συλλόγου ήταν να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση, δηλαδή στον αριθμό που υπήρχαν πριν. Βέβαια, εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά από συνεννόηση, είναι αξιομνίες, μετά από συνεννόηση την προηγούμενη εβδομάδα μου με τον εισαγγελέα πρωτοδικών Λαμίας, τον κύριο Θεολογίτη, ζητώντας και την αρρωγή του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα, τελικώς καταφέραμε να έρθει ουσιαστικά με μετάθεση ως υπεράριθμος ένας ακόμα αντισαγγελέας. Με αποτέλεσμα στην εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, ενώ με τις μεταθέσεις φεύγει ένας εισαγγελέας, έρχεται δύο. Οπότε θα έχουμε τρεις αντισαγγελείς από του χρόνου και τον εισαγγελέα τέσσερις. Αυτό είναι το ένα το καλό. Ζήτησα λοιπόν στον Υπουργό να αυξήσει ακόμη κατά μία όπως ήταν πριν τις θέσεις. Τώρα, για το θέμα, το επόμενο θέμα ήταν η σημαντικότητα έλλειψη σε γραμματείς του πρωτοδικείου Λαμίας. Ξέρετε ότι ενώ ο αριθμός είναι περίπου 23 γραμματείς που να υπάρχουν, είναι επιμελητές τουλάχιστον 26-27 άτομα, δεν έχουμε ούτε 12. Με αποτέλεσμα να παρατηρείτε το φαινόμενο που έχω ξαναπεί στα ΜΟΜΕ, το φαινόμενο να δικάζουν δύο δικαστές με ένα γραμματέα. Αυτό δεν περιποιεί καμία τιμή στη δικαιοσύνη. Ο πολίτης που έχει την πρώτη φορά βλέπει για μια υπόθεση στη ζωή του, βλέπει σε ένα γραφείο να στηβάζονται 50 άτομα, καταλαβαίνετε ποια είναι η εικόνα. Και βέβαια δεν είναι και η αντίστοιχη παροχή ορθή. Ούτε οι δικαστές μπορεί να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, ούτε οι δικηγόροι. Το τρίτο θέμα και σημαντικό ήταν η ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας. Γνωρίζετε ότι πρακτικά, ενώ κλινικά λειτουργεί και έχει διοικητικό προσωπικό, υπάρχει το θέμα ότι επειδή δεν υπάρχει νεκροτόμος, δεν γίνονται οι νεκροτομές, με αποτέλεσμα να αποστέλλονται όλες στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών.
Αποτέλεσμα είναι καταρχήν η ταλαιπωρία των πολιτών. Καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι να έχουν χάσει προσφυλές στους πρόσωπο και να αναμένουν 5 και 6 και 7 ημέρες για να έρθει η σωρός, να επιστρέψει ο σωρός για να μπορέσουν να τον κυδέψουν. Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου, σε συνεννόηση που είχε με τον κ. Σταϊκούρα, μου είπανε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει και η κάλυψη της θέσεως με υπογραφή συμβάσεως 8 μήνες, ώστε να λειτουργήσει τουλάχιστον η ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας. Το τελευταίο θέμα, το οποίο επίσης έχω ξαναδείξει αλλά πρέπει να το πω, είναι για το υποανέγερση δικαστικό μέγαρο, που ξέρετε ότι έχουν σταματήσει όλες οι εργασίες. Επισκέφτηκα λοιπόν πριν τον Υπουργό τη Θέμιδα Κατασκευαστική, που είναι στο ισόγειο του Υπουργείου μαζί με τη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου μας ενημέρωσε και ο Πρόεδρος σχετικά με τι πρέπει να γίνει για να επανέλθει σε λειτουργία το έργο. Και το ίδιο εξέθεσε ο Πρόεδρος της, ο κ. Χανδακάς, της Θέμιδας Κατασκευαστικής και στον Υπουργό. Εδώ ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, αλλά θα δούμε. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη ουσιαστικά χρημάτων και η ασυνονοησία που υπήρχε μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης και φυσικά με την αρχαιολογία. Υπήρχαν αρχαία και υπήρχαν και πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα οποία έπρεπε να συλλεγούν. Τέλος, το τελευταίο θέμα ήταν για το παλαιό δικαστικό μέγαρο, αυτό που ξέρουν όλοι, που είναι στο κέντρο της πόλης, όπου ζητήσαμε είναι κτηριακά σε άθλια κατάσταση. Έχει σκαλοσκές γύρω-γύρω, όχι για να αποκατασταθούν οι ζημιές, αλλά για να βαφτεί, αλλά επειδή δεν υπάρχουν χρήματα για να αποκατασταθεί, για την προστασία των πολιτών. Μας υποσχέθηκαν ότι και αυτό θα το, ότι εν ευθέτω χρόνο, δηλαδή μέχρι τα Χριστούγεννα, υποθέτω ότι θα έχουμε αποτέλεσμα και θα είναι έτοιμο εξωτερικά τουλάχιστον το κτίριο. Από τη Φθιώτιδα τώρα πάμε στην Βιωτία και την προκαταβολή που ζητά η ΔΕΗ από τον οργανισμό Κοπαΐδας για να ηλεκτροδοτήσει τα αντλιοστάσια της Σιλίκης και του Μόρνου για την άδρευση της περιοχής. Τα 570.000 ευρώ που ζητά η ΔΕΗ από τον οργανισμό Κοπαΐδας φαίνεται να οδηγούν τις διαπραγματεύσεις σε αδιέξοδο. Ας περάσουμε στο σχετικό βίντεο. Να βάγει σε κάθε πρωτοβουλία που ανέλαβαν οι κυβερνητικοί βουλευτές Βιωτίας, Καράμπελας και Κουτσούμπας να διευθετήσουν τις διαφορές μεταξύ οργανισμού Κοπαΐδας και ΔΕΗ σε υπηρεσιακό επίπεδο και αποτελεί πλέον μονόδρομο η πολιτική λύση για την διεξαγωγή της άρδευσης στην Κοπαΐδα. Δυστυχώς τα πράγματα είναι απογοητευτικά. Οι απαιτήσεις της ΔΕΗ είναι πάρα πολύ μεγάλες και φέτος είναι πάρα πολύ σκληρή. Τώρα περιμένουμε πολιτική λύση. Τι άλλη λύση δεν βλέπω στον ορίζοντα. Για να ηλεκτροδοτήσει η ΔΕΗ τα αντλιοστάσια της Σιλίκης και του Μόρνου, ζητά ακατέβατα ως προκαταβολή 570.000 ευρώ, χωρίς αυτή τη απέτηση να επιδέχεται οποιασδήποτε διαπραγμάτευση. Σε κάποιες πρώτες επαφές που γίνανε με τη βοήθεια των βουλευτών του κ. Καράμπελα και του κ. Κουτσούμπα, μέσω ενός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, οι απαντήσεις της ΔΕΗ ήταν ότι για να μας δώσουν ρεύμα φέτος στην Ελλήνη και στο Μόνο θέλουν 570.000 ευρώ ακατέβατα. Ως προκαταβολή, έτσι. Ναι, καμία και μετά στις... να συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Στην πρόταση που είχαμε κάνει εμείς να δώσουμε 100.000 τώρα, 50.000 11 Ιουλίου και μετά όταν θα μεταφερθεί ο οργανισμός στην περιφέρεια και αφού θα έχουν βεβαιωθεί τα χρέη των αγροτών στα δημόσια ταμεία, θα μπορούσαν το καινούριο σχήμα να δίνει στη ΔΕΗ ένα ποσό 50 έως 100.000 το μήνα, το απέρριψε η ΔΕΗ και δεν το συζήτησε καν. Και από πληροφορίες που είχα από τον κύριο Καράμπελα, μου είπε ότι κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ δεν δέχεται αυτό το πράγμα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο. Το ενδεχόμενο να μην μπει μπροστά Μόρνος και η Λύκη θα σημάνει ταυτόχρονα και την καταστροφή των κληρούχων της Κοπαΐδας. Ευτυχώς που έχουν πέσει κάποιες βροχές, βέβαια έπεσαν και χαλάζια, είναι οι καταστροφές, αλλά ευτυχώς που ο καιρός κάπως μέχρι στιγμής είναι σύμμαχος. Αλλά για πόσο ακόμα. Άντε πήγε λίγο πίσω. Δηλαδή πέρσι είχαμε βάλει την Λύκη στις 21 Ιουνίου, ναι. Φέτος άντε να πάει την επόμενη Παρασκευή, 28. Πιο αργά μάλλον τα πράγματα θα είναι δύσκολα, γιατί αν πέσει πολύ η στάθμη, αδειάσουν τα κανάλια, μετά δεν γεμίζει με τίποτα. Πάντως πρέπει λοιπόν να μπει μέσα. Η άρδευση να εξυπηρετηθεί από τα υπάρχοντα νερά σε καμία περίπτωση.
Το βλέπω απίθανο, δεν νομίζω. Ειδικά, μην ξεχνάμε, καλοκαίρι πάμε. Ιούλιος και Αύγουστος λογικά θα έχουν ζέστες. Τι να πω, πάντως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάποτε πρέπει να πληρώσουμε. Ο Μόρνος είναι οι περιοχές, Άγιο Δημήτριο, Ορχομενό, Καριά, εκείνα τα μέρη. Αυτοί κινδυνεύουν. Ευτυχώς ο Μόρνος μπορεί να πάει λίγο πιο πίσω ακόμα, να ξεκινήσει κατά τις 5 έως 7 Ιουλίου. Έχουμε ακόμα λίγο περιθώριο. Όσον αφορά την Ηλίκη, εξυπηρετεί όλο Κάστρο, Ακρέφνιο, Αλίαρτο, στον Ορχομενό φτάνει, Σολινάρι, όλη την περιοχή, δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος από την Ηλίκη, αναγκαστικά. Ο οργανισμός Κοπαϊδας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΔΕΗ, καθώς τα έσοδά του έπεσαν κατακόρυφα από την ημέρα που ανακοινώθηκε ότι καταργείται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η αδυναμία του οργανισμού, να καταβάλει ποσά, είναι ότι πάντοτε είχαμε ένα πρόβλημα οικονομικό και πάντοτε οι αγρότες δεν ήταν εντάξει ακόμα ούτε στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Φέτος ειδικά από τη στιγμή που βγήκε η φήμη και μετά οριστικοποιήθηκε ότι κλείνει ο οργανισμός, από το Γενάρη και μετά τα έσοδά μας έχουν πέσει κατακόρυφα. Ελάχιστοι έρχονται και πληρώνουν, τα έσοδά μας δηλαδή μπορεί να κυμαίνονται την ημέρα 1500 ευρώ, 1000 ευρώ, 800 ευρώ, καταλαβαίνετε με τέτοια ποσά δεν μαζεύονται χρήματα. Θα αφήσουμε όμως τώρα την περιφέρεια και θα βγούμε εκτός συνόρων να δούμε και μερικές εξελίξεις από τον υπόλοιπο κόσμο. Στο Ιράκ είναι διαρκή η στήριξη των ΗΠΑ, υποσχέθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, Τζον Κέρι. Στην Ουκρανία γίνεται εκτροχιασμός της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η Αργεντινή αναζητεί συμβιβασμό για να αποφύγει τη νέα χρεοκοπία. Στο Σουδάν τώρα θα δούμε όπου ελευθερώθηκε η 27χρονη, η οποία είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή έγινε χριστιανή. Στην Ιταλία εξιχνιάστηκε ένα έγκλημα μετά από 105 χρόνια. Και στην Βραζιλία θα δούμε όπου η χώρα του Μουντιάλ βυθίστηκε στο σκοτάδι. Θα δούμε το σχετικό βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Προσπάθεια να πείσει τους πολιτικούς του Ιράκ να ξεπεράσουν τις διαφορές τους, κατέβαλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τις επαφές του στη Βαγδάτη. Ο Τζον Κέρι συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Νούρι Αλμαλίκη, καθώς και άλλους Σιίτες και Σουνίτες ηγέτες. Είπε πως η αμερικανική υποστήριξη στις Ιρακινές δυνάμεις θα είναι διαρκής και ισχυρή, αλλά απίφθινε έκκληση ενότητας. Το μέλλον του Ιράκ εξαρτάται πρωτίστως από την ικανότητα των ηγετών της χώρας να συνεργαστούν και να αντιμετωπίσουν ενωμένοι το Ισλαμικό κράτος στο Ιράκ και το Λεβάντε, όχι την επόμενη εβδομάδα, ούτε τον επόμενο μήνα, αλλά τώρα. Για την Ουάσιγκτον, ο παραμερισμός εθνοτικών και θρησκευτικών διαφορών είναι μονόδρομος εναντίον των τζιχαντιστών που συνεχίζουν την προέλαση σε πολλές περιοχές του Ιράκ. Ρωσική εμπορική αμαξοστοιχεία που εκτελούσε δρομολόγιο στο Ντόνετσκ της Ανατολικής Ουκρανίας εκτροχιάστηκε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε ένα από τα βαγόνια της. Από την έκρηξη 14 βαγόνια βγήκαν από την πορεία τους και κάποια από αυτά τυλίχθηκαν στις φλόγες. Ο Ποροσένκο ανακοίνωσε εκεχηρία στις 10 το βράδυ, στις 11 όμως ξεκίνησαν να βομβαρδίζουν το Σλάβιανσκ. Δεν μου ακούγεται σαν πραγματική κατάπαυση του πυρός. Τα αίτια της έκρηξης ερευνούνται από τις αρχές με τους υπεύθυνους του ρωσικού σιδηροδρόμου να κάνουν λόγο για έργο δολιοφθοράς των Ουκρανικών δυνάμεων. Τελειωμό δεν έχει το σκάνδαλο με τις τηλεφωνικές υποκλοπές στην Πολωνία. Η αρχή έγινε όταν περιοδικό της χώρας δημοσίευσε την τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον κεντρικό τραπεζίτη της Πολωνίας και τον Υπουργό Εσωτερικών για τους τρόπους που θα μπορούσε η κεντρική τράπεζα να βοηθήσει την κυβέρνηση να αποφύγει την εκλογική ήττα. Σειρά πήρε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Σύμφωνα με το νέο δημοσίευμα, ο Ράντε Ξυρκόσκι χαρακτήρισε τις σχέσεις της Πολωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες άχρηστες. Η κυβέρνηση δέχεται επίθεση από μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση. Δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι, αλλά η υπόθεση ερευνάται. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ είχε δηλώσει ότι το σκάνδαλο δεν αποκλείεται να οδηγήσει ακόμα και σε πρόωρες εκλογές, τώρα δείχνει να έχει αναθεωρήσει αυτήν την άποψη. Δεν θα υπάρξουν συνέπειες για τους υπουργούς που το μόνο τους λάθος ήταν η σκληρή γλώσσα σε μια εμπιστευτική συνομιλία. Αυτή η αντίδραση θα άδειαζε όλη την πολιτική ζωή, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Το δημοσίευμα έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Το περιοδικό έχει υποσχεθεί να δημοσιεύσει και άλλους πικάντικους διαλόγους.
διαπραγμάτευση με τις δικαστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών επιζητάει η Αργεντινή για να αποφύγει την πλήρη αποπληρωμή ομολόγων που δεν κουρεύτηκαν. Τη Δευτέρα, ομάδα δικηγόρων θα καταθέσει ενώπιον του Τόμας Γκρίσα, του δικαστή στο Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την απόφασή του, η Αργεντινή πρέπει να πληρώσει στο ακέραιο κατόχους ομολόγων που δεν μετείχαν στην αναδιάθρωση χρέους που ακολούθησε τη χρεοκοπία του 2001. Το ποσό υπολογίζεται σε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Παράλληλα, η Αργεντίνικη κυβέρνηση έχει ξεκινήσει ενημερωτική εκστρατεία στις μεγαλύτερες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών με κεντρικό σύνθημα «Η πληρωμή των αρπακτικών οδηγεί στη χρεοκοπία». Κρατώντας στα χέρια την νεογέννητη κόρη της, η Μαριάμ Γιαχά Ιμπραχήμ, η γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή ασπάστηκε το χριστιανισμό, αφήνει τις φυλακές του Χαρτούμ. Το δικαστήριο του Σουδάν μετά την παγκόσμια κατακραυγή που εισέπραξε για την απόφασή του να καταδικάσει με την εσχάτη των ποινών την 27χρονη, αποφάσισε την απελευθέρωσή της. Η γυναίκα καταδικάστηκε στα μέσα Μαΐου βάσει του Ισλαμικού νόμου που ισχύει στο Σουδάν από το 1983 και απαγορεύει την αλλαγή θρησκεύματος. Κατά τη διάρκεια της κράτησής της, ο σύζυγός της ταξίδεψε στο Χαρτούμ, αλλά δεν το επιτράπει να δει τη σύζυγο και τα παιδιά του. Η Μαριάμ καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχωνισμού, ενώ ήταν 9 μηνών έγκυος. Τον μυστηριώδη θάνατο αστυνομικού που δολοφονήθηκε το 1909 κατάφεραν να εξιχνιάσουν οι αρχές της Σικελίας. Πρόκειται για τον Αμερικανό πράκτορα του FBI, Τζόε Πετροσίνο, ο οποίος βρέθηκε στο νησί προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για τη δράση της Ιταλικής μαφίας. Η αποκάλυψη της δολοφονίας του έγινε μετά από τη σύλληψη 95 υπόπτων στο Παλέρμο για συμμετοχή τους σε εγκληματικές πράξεις της Κόζα Νόστρα. Σε συνομιλία που κατεγράφει μεταξύ των συλληφθέντων, ένας εξ αυτών αναφέρθηκε στη δολοφονία που είχε διαπράξει πριν από 105 χρόνια ένας από τους πλέον διαβόητους νονούς της Σικελίας. Ο Αμερικανός πράκτορας ήταν από τους πλέον ικανούς αστυνομικούς της Νέας Υόρκης και από τους πρώτους που προσπάθησε να εξαρθρώσει την υπόγεια συνεργασία της μαφίας με γκάνγκστερ που δρούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο σκοτάδι βυθίστηκε το δημοφιλές προάστιο Μποραφόγκο του Ρίο Ντε Τζανέιρο μετά από πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ηλεκτροδότηση. Η διακοπή σημειώθηκε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ Αλγερίας Νοτιού Κορέας στο Μαρακανά. Χιλιάδες τουρίστες που βρίσκονται στο Ρίο και παρακολουθούσαν την αναμέτρηση των δύο χωρών έμειναν στο σκοτάδι. Η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για να απεγκλωβίσει ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί σε ασανσέρ. Το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση περιορίστηκε στις νότιες περιοχές του Ρίο και αποκαταστάθηκε μετά από 3 ώρες χωρίς να προκληθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Να δούμε τώρα μία ελπιδοφόρα είδηση από το χώρο της υγείας, καθώς μία από τις πιο πρωτοποριακές μονάδες μαστού στη χώρα μας είναι αυτή του νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά, αφού μετά από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εξασφάλισε τον περασμένο Νοέμβριο το πιο σύγχρονο διεθνώς σύστημα ανέμακτης βιοψίας αψηλάφτων λαβών του μαστού. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μία από τις πιο πρωτοποριακές μονάδες μαστού στη χώρα μας είναι αυτή του νοσοκομείου Μεταξά στον Πειραιά, αφού μετά από δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εξασφάλισε τον περασμένο Νοέμβριο το πιο σύγχρονο διεθνώς σύστημα ανέμακτης θεροτακτικής βιοψίας αψηλάφιτων βλαβών του μαστού. Πρόκειται για τη μέθοδο BLESS, μια επαναστατική μέθοδο βιοψίας για αλλοιώσεις έως 2,5 εκατοστά, η οποία γίνεται εκτός χειρουργείου με τοπική αναισθησία και δεν χρήζει νοσηλείας. Εδώ βλέπουμε την ακτινολογική μονάδα βάσει της οποίας θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τον όγκο, τον αψηλάφιτο όγκο μέσα στο μαστό για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε. Η εικόνα που θέλουμε να παράξουμε από την ακτινολογική μονάδα αποτυπώνεται σε αυτό εδώ το κομπιούτερ. Εδώ βλέπουμε το τι γίνεται στο μαστό κατά τη διάρκεια της επεμβάσεως. Δηλαδή πώς βλέπουμε τη βλάβη την οποία σημαίνουμε και μετά αφού αφαιρέσουμε τη βλάβη βλέπουμε το αποτέλεσμά της. Να σας δείξω το στερεοτακτικό κρεβάτι πάνω στο οποίο κάθεται η γυναίκα μπρούμητα με το μαστό να εισέρχεται σε αυτήν εδώ την οπή όπου τον σταθεροποιούμε με αυτό εδώ το πίεστρο που βλέπετε και μόλις εντοπιστεί σε αυτή τη θέση, ενώ είναι σε αυτή τη θέση η γυναίκα εντοπιστεί η βλάβη ερχόμαστε πια
στην διαδικασία της εκτομής της βλάβης, η οποία γίνεται ως εξής. Με ένα μικρό νηστέρι κάνουμε μία τομή στο μαστό της γυναίκας, η οποία είναι μόλις λίγων χιλιοστών, για να μπορέσει να περάσει αυτό εδώ ακριβώς το μηχάνημα, αυτό είναι το αναλώσιμο, όπου αφού επαναλαμβάνω έχουμε εντοπίσει τη βλάβη, με αυτό το μηχάνημα που εισέρχεται μέσα στο μαστό και κάνει ταυτόχρονα και αιμόσταση και αναρρόφηση, εγκλείουμε τη βλάβη σε αυτό εδώ το μπάσκετ, σε αυτό εδώ το καλαθάκι που βλέπετε, και αμέσως μετά, μόλις ολοκληρωθεί η εκτομή της βλάβης, με τη σήμανση του μηχανήματος, τραβάμε το μηχάνημα και αφαιρούμε τη βλάβη. Η όλη διαδικασία, να σας πω ότι διαρκεί 15 με 20 δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, χωρίς ράμα, αφού τις καθαρίσουμε την πληγή, με δύο στεριστρίπ, δηλαδή δύο αυτοκολλητάκια, χωρίς ράμα, επαναλαμβάνω, τις περισσότερες φορές, το 95% των περιπτώσεων, η γυναίκα είναι έτοιμη να επιστρέψει στη δουλειά της. Σύμφωνα με τη Διεθνή Βιβλιογραφία, οι βιοψίες με τη μέθοδο BLESS στο 80% των περιπτώσεων είναι αρνητικές. Στη δική σας μονάδα, τι ποσοστό αρνητικών περιπτώσεων διαπιστώνετε? Έχουμε λίγο μικρότερο ποσοστό εμείς, δηλαδή λίγο μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου, δηλαδή γύρω στο 25 με 30% κυμαίνεται στη μονάδα μας, τούτη δική μας. Όπως έχουν καταδείξει επιδημιολογικές μελέτες, μία στις 8 γυναίκες θα αναπτύξει νεόπλασμα σε κάποια φάση της ζωής της. Ο συγκεκριμένος καρκίνος αποτελεί την πρώτη αιτία γυναικείας θνησιμότητας σε ηλικίες 35 έως 50 ετών. Ωστόσο, η ανίχνευση στα πρώτα στάδια της νόσου προσφέρει σχεδόν πλήρη ίαση. Εάν μπορέσουμε να διαγνώσουμε τον καρκίνο στα αρχικά του στάδια, τότε μπορούμε να ευελπιστούμε σε ένα ποσοστό ίασης της γυναίκας που κυμαίνεται σε ποσοστά 95 με 98%. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο διαγνώσκονται περίπου 5.000 νέες περιπτώσεις. Μία από αυτές και η 39χρονη Χριστίνα, μητέρα δύο παιδιών, που δείχνει να αντιμετωπίζει τον καρκίνο σαν ίωση. Δεν φοβάται τη λέξη και βάζει τα γυαλιά σε όλους εκείνους που λανθασμένα χρησιμοποιούν τον όρο επάρατος για μια τόσο διαδεδομένη ασθένεια που σε πάρα πολλές περιπτώσεις περνάει και χάνεται. Όταν άκουσες τη λέξη καρκίνος, τι αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή? Ότι πεθαίνω. Ότι πεθαίνω. Αλλά δεν είναι έτσι. Ευτυχώς το βρήκαμε νωρίς. Mm-hmm. Και όλα καλά. Όλα καλά. Το παλεύουμε, πάει πάρα πολύ καλά. Τι θες να πεις στις γυναίκες που αυτή τη στιγμή μπορεί να περνάνε την ίδια περιπέτεια? Να σκέφτονται θετικά, ότι... Να πω αυτό που είπα με την κόρη μου, ότι είναι μία ίωση και θα περάσει. Είναι μία ίωση και θα περάσει. Ναι, ναι, αυτό. Μία πιο βαριά ίωση, που πρέπει να πάρουμε μία πιο βαριά αντιβίωση, θα περάσει όμως, θα περάσει. Θα δούμε τώρα μια νέα εκστρατεία, η οποία γίνεται σε συνεργασία της UNICEF με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τίτλο «Φωνές των παιδιών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Σκοπός της συγκεκριμένης εκστρατείας είναι η ενίσχυση, η στήριξη και η ανάδειξη των ιστοριών εκείνων των παιδιών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και πολεμικές σειράξεις σε όλο τον κόσμο. Αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και αθλητές δανείζουν τη φωνή τους, έτσι ώστε οι ιστορίες αυτών των παιδιών να γίνουν γνωστές και στον υπόλοιπο κόσμο. Να δούμε λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση από την εκστρατεία αυτή. Αυτή τη στιγμή ένα παιδί στον κόσμο αναγκάζεται να ξεριζωθεί από την πατρίδα του λόγω κάποιου πολέμου. Ο υποσιτισμός και οι ασθένειες ρημάζουν τις χώρες της Αφρικανικής Υπήρου. Κάπου στον κόσμο κάποιο αγόρι ή κορίτσι χωρίζεται από τους γονείς του λόγω κάποιας φυσικής καταστροφής. Πίσω από κάθε παιδί κρύβεται και μία ιστορία. Η Άγια από τη Συρία αναγκάστηκε μαζί με την οικογένειά της να εγκαταλείψει τη χώρα της και να καταφύγει στο Λίβανο. Παρά την κατάσταση που επικρατεί ακόμα στην πατρίδα της, θέλει να γυρίσει πίσω. Της λείπουν πολύ οι φίλοι και ο κήπος της. Η ιστορία του Μικέλ από τις Φιλιππίνες είναι λίγο διαφορετική. Θέλει να καταφέρει να τελειώσει τις σπουδές του και να κάνει περήφανη την αγαπημένη του δασκάλα που έχασε τη ζωή της μετά το πέρασμα του φωνικού τυφώνα που χτύπησε την περιοχή. Gusto ko lang balik at turos. Kaya ko na ito ikuwan.
know what I know, man. I wish myself is pagkatapos pag-eskwela kay itatay mo ito pinagula amon at sokli amon o pa'y pag-eskwela kaya ako na bumalik pag-eskwela kay para matapos na ng sarili na ako step second body. Η Κάμψια από τον Ήγηρα αγωνίζεται για να θρέψει την κόρη της. Τρώνε μία φορά κάθε δύο μέρες γιατί η σοδειά ήταν φτωχή, λέει, με αφοπλιστική ειλικρίνεια, σαν να είναι κάτι λογικό και φυσιολογικό. Amma tun da naje gida shi mai ta'a numa da mai 30 ba amma bare ya numa da mai 20 bana kuma da mai 8 to da mai 8 maji ina a herika a shina da sawa. Αυτές οι απίστευτες και συγκλονιστικές ιστορίες παιδιών που υποφέρουν από φυσικές καταστροφές ή πολεμικές σειράξεις δύσκολα φτάνουν στον έξω κόσμο. Η νέα εκστρατεία της UNICEF σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φωνές των Παιδιών σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να κάνει τις ιστορίες αυτών των παιδιών γνωστές. Αναγνωρίσιμοι άνθρωποι, ηθοποιοί, δημοσιογράφοι και αθλητές από 6 ευρωπαϊκές επιτροπές της UNICEF θα πραγματοποιήσουν ταξίδια προς επιλεγμένες χώρες με δικούς τους πρεσβευτές που θα προσπαθήσουν να φέρουν τις φωνές των παιδιών στο προσκήνιο. Η UNICEF καλεί τον καθέναν από εμάς να δώσει τη φωνή του σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε η ιστορία τους να γίνει γνωστή παγκοσμίως, γιατί ακόμα και με λίγα γίνονται πολλά. Θα αλλάξουμε τώρα κλίμα και θα πάμε στον χώρο του περιβάλλοντος. Η γεωλογία της Κύπρου αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα όχι μόνο στην διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και στην ιστορική, πολιτιστική και κοινωνικοπική εξέλιξη τόσο κατά την αρχαιότητα όσο και κατά τους νεότερους χρόνους. Μάλιστα, οι γεωλόγοι χαρακτηρίζουν την Κύπρο ως η Μέκα της παγκόσμιας γεωλογίας. Την ιδιαιτερότητα αυτή αναδεικνύει η έκθεση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου με θέμα Κύπρος, γεωλογία, επιστήμη, περιβάλλον και πολιτισμός. Να δούμε περισσότερες πληροφορίες όμως στο επόμενο βίντεο. Με σύντομα, απλά και κατανοητά κείμενα, πανοραμικές φωτογραφίες, κατατοπιστικά διαγράμματα και χάρτες, η έκθεση παρουσιάζει τη γένεση και ανάδυση της Κύπρου, καθώς και τις γεωλογικές διεργασίες οι οποίες δημιούργησαν ένα νησί με ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά, ιδιάζουσες μικροκλιματολογικές συνθήκες, γόνιμα εδάφη καλυμμένα με πυκνά δάση και μεγάλη ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, πλούσιο σε ορυκτούς πόρους και υδρογονάνθρακες, ένα νησί με εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον για ανθρώπινη διαβίωση, πολιτιστική δημιουργία και κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη. Στόχος της έκθεσης είναι να γνωρίσει ο επισκέπτης καλύτερα την Κύπρο και να αναζητήσει τρόπους για την διάσωση, διατήρηση και την αηφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. Η έκθεση βασίζεται στην ομότητη έκδοση του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου των γεωλόγων Γιώργου Κωνσταντίνου και Ιωάννη Παναγίδη. Η έκδοση δεν απευθύνεται μόνο στους γεωεπιστήμονες, αλλά και σε πολλούς άλλους επιστήμονες. Επίσης απευθύνεται σε δάσκαλους, καθηγητές μέσης παιδείας και πανεπιστημίων για σκοπούς διδασκαλίας μαθητών και φοιτητών, αλλά και γενικότερα σε όποιον θέλει να γνωρίσει την Κύπρο. Ρωτήσαμε τον κύριο Κωνσταντίνου ποια σχέση έχει με τη γεωλογία της Κύπρου το δημοφιλές τραγούδι «Κύπρος χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγος». Ουσιαστικά περιγράφει ένα νησί το οποίο δημιουργήθηκε με υποθαλάσσια ηφαιστειακή δράση, το νησί του Ηφαιστείου, 90 εκατομμύρια χρόνια πριν, το οποίο αναδύθηκε από τη θάλασσα σε έναν υψόμετρο 2.000 μέτρα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργηθήκαν δημιούργησε μια τεράστια ποικιλία βλάστησης, ξεκινώντας από τις λεμονιές και τα ημιτροπικά φυτά ανάμα στην παραλία, μέχρι τις κερασές και τα δαμάσκηνα, πεύκα κλπ. Σε τρόδους. Αποδίδει πλήρως την εικόνα. Και το χρυσό πράσινο, το χρυσό του χρώμα, ουσιαστικά αποδίδει το χρώμα των πεδιάδων, οι οποίες λόγω της χαμηλής βροχόπτωσης είναι ερημικό, σχεδόν ερημικό το κλίμα. Η Κύπρος στην παγκόσμια γεωλογική κοινότητα χαρακτηρίζεται σαν η Μέκκα της γεωλογίας. Και δεν είναι τυχαίο. Η Κύπρος είναι ένα κομμάτι ενός αρχαίου ωκεάνιου φλοιού.
Δηλαδή, μελετώντας τη γεωλογία της Κύπρου και ειδικότερα της οροσειράς του Τρόδους, μπορούμε να μελετήσουμε, να παρατηρήσουμε, να αγγίξουμε γεωλογικές διεργασίες που συμβαίνουν μέχρι και σήμερα στα βάθη των ωκεανών. Ανεβαίνοντας κανένας το Τρόδος, ουσιαστικά γεωλογικά είναι σαν να κατεβαίνει από το βυθό του ωκεανού στα έγκατα της γης μέχρι και τον μανδύα της γης. Ενδιαφέροντα είναι τα στοιχεία για τα ζώα και φυτά που πρωτοεμφανίστηκαν στην Κύπρο. Τα πρώτα ζώα που εγκαταστάθησαν στην Κύπρο ήταν ελέφαντες και υποπόταμοι, οι οποίοι εξελιχθήκαν σε νάνες μορφές και προσαρμοστήκαν στο κυπριακό περιβάλλον. Είχαν ένα μέγεθος περίπου υποπόταμοι όπως είναι ο σημερινός χείρος και ο ελέφαντας λίγο μεγαλύτερος. Είναι τα ίδια ελέφαντα Σιπριώτες και Φανούριος Μάινορ. Σε ό,τι αφορά τα φυτά, τα πρώτα μεγάλα φυτά που έχουμε, που είναι της πλειοκένου περίοδου, δηλαδή έχουν μια ηλικία μέχρι και 5 εκατομμύρια χρόνια, είναι κόνη από πεύκων, κουκουνάρια πεύκου, που έχουν βρεθεί μέσα σε αργυλικά πετρώματα. Στο πλαίσιο της έκθεσης σχεδιάστηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κύπρος και Γεωλογία, ένα ταξίδι στο χρόνο για να δώσει στα παιδιά απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που αφορούν στον κόσμο που τα περιβάλλει. Ως μικροί εξερευνητές, οι μαθητές καλούνται να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο για να ανακαλύψουν πώς δημιουργήθηκε η Κύπρος και παράλληλα να παρατηρήσουν τη γεωλογική της εξέλιξη. Με μια έκρηξη ηφαιστείου, αρχικά δημιουργήθηκε το Τρόδος, στη συνέχεια ο Πενταδάχτυλος και στη συνέχεια σχηματίστηκε η Κύπρος. Να μάθουμε σε ποιες περιοχές ήταν τα μεταλλουργία, ποια εργαλεία χρησιμοποιούσαν, πώς έβγαζαν το νερό οι παγιοί και σε ποιες περιοχές. Η ανταπόκριση και στην έκθεση είναι πολύ μεγάλη και έχουμε και Κύπριους και ξένους επισκέπτες, πρέπει να πω. Και έχουμε οπωσδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ειδικά για παιδιά κυρίως δημοτικής εκπαίδευσης, πέμπτης τάξης του δημοτικού. Έχουμε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Αφήνουμε τώρα τη γεωλογία της Κύπρου και πάμε σε αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και παρουσιάζονται στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Η έκθεση ονομάζεται Made by Hellas και θα βρίσκεται έως το τέλος του μήνα. Γίνεται με αφορμή την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Μια θεματική έκθεση με ελληνικό άρωμα και τίτλο Made by Hellas διοργανώνει το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου με αντικείμενο αυτοκίνητα που σχεδιάστηκαν ή συναρμολογήθηκαν στην Ελλάδα αλλά και αυτοκίνητα για τη δημιουργία των οποίων συνέβαλαν σημαντικοί Έλληνες. Ήταν μια ιδέα του ιδρυτή του Ελληνικού Μουσείου Αυτοκινήτου του Θεόδωρου Χαραγκιόνη και δώσαμε στον τίτλο μέσω μιας ποιητικής άδειας το Made by Hellas και όχι Made in Greece. Made by Hellas γιατί θέλαμε να δείξουμε έμεσα ή άμεσα πώς εμπλέκονται οι Έλληνες στην αυτοκίνηση και Hellas και όχι Greece διότι ανακαλύψαμε μετά από έρευνα του μουσείου ότι τη δεκαετία του 50 Έλλην του Καΐρου ο Γιάνγκος Οικονομίδης είχε προβεί σε διάβημα στη γαλλική κυβέρνηση και στην εκδοτικό οικογασέτ όπου στη λέξη Greek υπήρχε ετυμολογία escroc, δηλαδή δόλιος. Έχουμε λοιπόν ένα brand name Hellas, το οποίο πιστεύουμε ότι αξίζει να προωθήσουμε στην διεθνή κοινωνία. Στην έκθεση συμμετέχουν Έλληνες σχεδιαστές αυτοκινήτων από τον ελληνικό αλλά και από το διεθνή χώρο, συγγραφείς βιβλίων για τα ελληνικά οχήματα, ερευνητές της αρχαίας αλλά και της νεότερης κλασικής τεχνολογίας, ενώ πρωταγωνιστές είναι και οι αρχαίοι Έλληνες πανεπιστήμονες όπως ο Αρχιμίδης και ο Ήρων Αλεξανδρεύς, οι οποίοι με τις εφευρέσεις τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην εξέλιξη της μηχανικής όπως τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Από την αρχαιότητα όπου οι ελληνικές εφευρέσεις έχουν βρει εφαρμογή στην αυτοκίνηση όπως κοχλίες, περικόχλια, διβάθμιες αντλίες που έχουν βασιστεί στις αρχές του Ήρωνος του Αλεξανδρέα μέσα από μια μελέτη του τεχνικού Βασίλη Μιχελά και μετέπειτα δώσαμε στο κοινό την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει ελληνικές δημιουργίες όπως τα αυτοκίνητα Morris Minor και Mini που έχει σχεδιάσει ο Σεράλε και Σιγώνης, τα Μεβέα Ρόμπιν, Άλτα και Άτικα Δημητριάδης, τα οποία φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, το Pan Car, το περίφημο Beach Buggy, το οποίο βασιζόταν στα μηχανικά μέρη του Volkswagen του Σκαραβαίου, αλλά και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
που κατασκεύαζε η οικογένεια Γουλανδρή στον Ήρωα της Σύρου. Η έκθεση είναι ένας ύμνος στην ελληνική δημιουργικότητα και στην καινοτομία, ενώ η ιδέα ανήκει στον ιδρυτή του Μουσείου Θεόδωρο Χαραγκιόνη και καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον επιβλητικό πάνω όροφο του μουσείου. Έχουμε τα αυτοκίνητα του Δημήτρη Κορέ, που εξελίσσονται από το Κορές 1, Κορές 2, Κορές 3 έως και το σούπερ αυτοκίνητο Κορές 4. Το ηλεκτρικό ποδήλατο που φτιάχνει ο κύριος Τσικανδυλάκης και εξελίσσει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μέσα από μια συνεργασία με το Ελληνικό Μουσείο Μοτοσυκλέτας έχουμε μηχανές οι οποίες φτιαχνόντουσαν τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, αλλά και αγωνιστικές μηχανές που εξελίσσουν ικανότατη τεχνική στην Ελλάδα. Στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου συναντιούνται καθημερινά η ομορφιά, η έμπνευση και η δημιουργικότητα για να μας παρουσιάσουν καλονές από άλλες εποχές, καλονές που άφησαν τη δική τους ιστορία και αξίζουν το θαυμασμό και το σεβασμό όλων όσων στέκονται έκθαμβοι μπροστά τους. Πέρα από αυτά που γινόντουσαν στο παρελθόν και αυτά που γίνονται στο παρόν σήμερα στη χώρα μας, υπάρχει και το μέλλον. Υπάρχει καινοτομία που αναπτύσσεται μέσα από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έτσι έχουμε δείγματα αυτών των κατασκευών από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο που έχει κατασκευάσει τον Πυρφόρο, ένα ηλιακό όχημα που συμμετέχει σε διαγωνισμούς πανευρωπαϊκούς. Έχουμε τις φόρμουλες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και το ηλιακό αυτοκίνητο που είχε σχεδιάσει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχουμε πάνω από 60 εκθέματα και μπορεί να επισκεφθεί καθημερινά το μουσείο. Το μουσείο βρίσκεται στη συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Ιουλιανού, στο κέντρο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό του μετρό της πλατείας Βικτωρίας. Είναι καθημερινά ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 10 έως τις 5 το απόγευμα. Το Σάββατο είναι ανοιχτό από τις 12 μέχρι τις 8 και την Κυριακή από τις 11 έως τις 6. Η έκθεση γίνεται με την ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ όσοι επιθυμούν να θαυμάσουν αυτές τις ελληνικές δημιουργίες θα μπορούν να το κάνουν μέχρι το τέλος του Ιουνίου. Έως το τέλος του μήνα λοιπόν η έκθεση αυτοκινήτου. Να περάσουμε τώρα και στον χώρο του πολιτισμού. Θα δούμε την ταινία The Signal του William Hubank, η οποία έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας πολύ πριν προβληθεί, χάρη στην επιτυχημένη φόρμουλα προώθησης που έχει υιοθετήσει, αλλά και με διάφορους άσους που κρύβει στο μανίκι. Η ταινία λοιπόν επιστημονικής φαντασίας έχει εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Γυρίστηκε μέσα σε μόλις 27 μέρες, που το cast το αποτελούν νέοι άνθρωποι. Αυτό το γεγονός που προκαλεί εντύπωση είναι ότι ο σκηνοθέτης δεν έχει πάει καν σε κινηματογραφική σχολή. Να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και επιστρέφουμε σε λίγο. Nicholas Eastman. Are you from... Το The Signal του William Eubank έχει συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας πολύ πριν προβληθεί επίσημα, χάρη στην επιτυχημένη φόρμουλα προώθησης που έχει υιοθετήσει, αλλά και διάφορους άσους που κρύβει στο μανίκι. Η ταινία επιστημονικής φαντασίας είχε εξαιρετικά χαμηλό κόστος. Γυρίστηκε μέσα σε μόλις 27 μέρες με ένα πολύ νεανικό cast που ο μόνος διάσημος είναι ο Lawrence Fishburne. Ο σκηνοθέτης δεν έχει πάει καν σε κινηματογραφική σχολή. Η υπόθεση έχει ως εξής. Τρεις νεαροί εντοπίζουν μια εχθρική ομάδα hacker στην Νεβάδα. Κάτι συμβαίνει και ξαφνικά ο ένας από αυτούς ξυπνάει σε ένα είδος εργαστηρίο. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που έχει αφήσει να βγει στη δημοσιότητα ως σκηνοθέτης, θέλοντας να διατηρήσει μυστικές τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Το μόνο που λέω στον κόσμο είναι ότι είναι μια πολύ άγρια ιστορία και όταν μπεις, αυτό που συναντάς δεν είναι αυτό που περίμενες. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα στην ιστορία. Αλλά ήθελα να υπάρχουν και πράγματα που κάνουν τους θεατές να κολλάνε και να τους αρέσει και να περνάνε καλά και να αναφωνούν «Θεέ μου». Θέλω να είναι κάτι άγριο. Μπορείς λοιπόν να πάρεις αυτό που σου αρέσει από την ταινία, να μιλάς για αυτήν, χωρίς όμως να αποκαλύψεις τα μυστικά της. Αυτό που θέλω να πω σε όλους είναι «Πήγαινε να την δείτε». Η παρέα των τριών νεαρών που κυνηγούν τους hackers στην έρημο της Νεβάδα αποτελείται από δύο πρωτοετής στο MIT με ειδικές γνώσεις στο hacking διαδικτυακών σελίδων και την κοπελιά του ενός. Μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο ομάδων στο κέντρο της ερήμου, οι τρεις νέοι θα ξυπνήσουν αλλού. Ποτέ δεν ήξερα πολλά για τους hacker μέχρι που άρχισα να ψάχνω στοιχεία για το ρόλο μου. Έπαιζα κύριος ρόλους μέσα στη λάσπη και διάβαζα βιβλία του Kerouac και του Hemingway. Αλλά όπως σας είπα και πριν, η σχέση μου με την τεχνολογία δεν είναι και η καλύτερη. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Σάνταν. Στις 13 Ιουνίου βγαίνει στις αίθουσες κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.
Μένουμε στο χώρο του θεάματος. Μία διαφορετική θεατρική παράσταση που θυμίζει αρκετά video games παρουσιάζεται στο Λονδίνο. Η παράσταση ονομάζεται «Η Στέγη» και οι ηθοποιοί της αποτελούνται από μεταμφιεσμένους free runners που σκαρφαλώνουν σε στέγες και παίζουν το ρόλο τους. Πάμε να δούμε το εντυπωσιακό βίντεο που ακολουθεί. Μια διαφορετική θεατρική παράσταση που θυμίζει αρκετά video games παρουσιάζεται στη Βρετανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου του Λονδίνου. Η παράσταση παρουσιάζεται στη South Bank. Ονομάζεται Στέγη και οι ηθοποιοί της αποτελούνται από μεταμφιεσμένους free runners που σκαρφαλώνουν σε στέγες και παίζουν τον ρόλο τους. Το κοινό φορά ακουστικά και με αυτόν τον τρόπο παρακολουθεί την όλη δράση αλλά και τις σκέψεις των κεντρικών ηρώων. Στο επίκεντρο της παράστασης που έφτιαξαν ο David Rosenberg και η χορογράφος Frauke Rekvart είναι ένας ήρωας που κάνει τα πάντα για να μείνει ζωντανός. Πρόκειται για την ιστορία ενός avatar που μπαίνει σε έναν κόσμο που είναι εντελώς ξένος. Ανακαλύπτει συνεχώς καινούργια πράγματα. Δανειστήκαμε τη δομή των παιχνιδιών όπου περνάς και εξελίσσεσαι μέσα από διαφορετικά επίπεδα. Φτάνει λοιπόν το avatar σε ένα σημείο που έχει καταλάβει καλά τους κανόνες του παιχνιδιού και προχωράει. Εκεί αρχίζει να αμφισβητεί αυτούς τους κανόνες και προσπαθεί να χαράξει τη δική του πορεία. Το έργο εξελίσσεται σε ένα ειδικό σκηνικό που έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο ώστε να θυμίζει στέγη. Έχει σχεδιαστεί από τον Τζον Μπόουζορ και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Εθνικό Θέατρο. Το ότι πραγματοποιείται σε ανοιχτό χώρο είναι σίγουρα μια μεγάλη πρόκληση για την παραγωγή και τους ηθοποιούς, αν λάβουμε υπόψη τον περίφημο Βρετανικό καιρό. Ήταν πραγματικά μεγάλη πρόκληση για μας ως ομάδα να δούμε τι είναι ασφαλές και τι όχι, ειδικά σε αυτό το ύψος που παίζουμε. Ήταν μια εξαιρετική εμπειρία γιατί μάθαμε να λειτουργούμε σαν ομάδα, σαν σύνολο, ώστε να βγεις πέρα στο σόου ακόμα και υπό βροχή. Και με κάποιον τρόπο η παράσταση ήταν μαγική όταν έβρεξε. Όλα φαίνονταν πιο θεαματικά. Η στέγη ξεκίνησε από το Bristol πριν καταφτάσει στο Λονδίνο και γίνει το θεατρικό γεγονός των τελευταίων ημερών. Οι παραστάσεις στη South Bank διαρκούν μέχρι τις 28 Ιουνίου. Με αυτό το εντυπωσιακό και ρυψοκίνδυνο, θα λέγαμε βίντεο, θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ, Όλγα. Εμείς θα είμαστε αύριο πάλι μαζί στις 9 ακριβώς. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα.